Το Κίεβο δήλωσε ότι έχει κάνει μικρές προόδους κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσής του, καθώς οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της εβδομαδιαίας προσπάθειας της Ουκρανίας να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ, περιέγραψε το τι διακυβεύεται της αντεπίθεσης της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Ο Στόλτεμπεργκ δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ότι η πολυαναμενόμενη προσπάθεια του Κιέβου να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη βρίσκεται στις πρώτες μέρες της, αλλά βλέπουμε επίσης ότι η Ουκρανία σημειώνει κέρδη. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι ένα σημείο καμπής του πολέμου, αλλά βλέπουμε ότι οι Ουκρανοί προχωρούν και απελευθερώνουν περισσότερη γη, είπε ο Στόλτεμπεργκ πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή και ότι η Συμμαχία θα πρέπει να συνεχίσει με τη στρατιωτική της υποστήριξη στο Κίεβο, αν θέλουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι οι Υπουργοί Άμυνας πιθανότατα θα συμφωνήσουν νέους στόχους ικανότητας για να διασφαλίσουν ότι το Κίεβο θα λάβει τα πυρομαχικά που χρειάζεται για την καταπολέμηση της ρωσικής επιθετικότητας, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται πολλούς διαφορετικούς τύπους υποστήριξης. Η αναπληρώτρια Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του Κιέβου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αντεπίθεσης σε τουλάχιστον τρεις κατευθύνσεις. Την περασμένη εβδομάδα η Ουκρανία ξεκίνησε την από καιρό αναμενόμενη αντεπίθεσή της. Χρησιμοποιώντας τον σημαντικό εξοπλισμό που δόρισε η Δύση, το Κίεβο ανέβασε τους τόνους για να σημειώσει κέρδη στην όθηση, η οποία πραγματοποιείται προς την κατεύθυνση των περιφερειών, των Νένσκ και Ζαπορίζια καθώς και άλλων περιοχών. Ουκρανικές και ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι οι μάχες συνεχίζονται στο δυτικό Ντονένσκ, ιδιαίτερα γύρω από τη Μακαρίβκα και στη δυτική Ζαπορίζια. Η Μαλιάρ δήλωσε ότι η έντονη βροχόπτωση και οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν την όθηση της Ουκρανίας, όπως είχε αναφερθεί από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι είναι προώρο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της αντεπίθεσης, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Ο Άντριου Λάτχαμ δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να επιτύχει κάποιες μέτριες προόδους, αλλά είναι πιθανό να υπάρξουν και αποτυχημένες επιθέσεις. Ο Λάτχαμ είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Μακαλέστερ College στο Σεντ Πολ της Μινεσότα. «Πραγματικά δεν βλέπω ότι αυτή η σύγκρουση θα επιληθεί μέσω κάποιας μεγάλης επανάστασης στο πεδίο της μάχης. Έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα αμοιβέ επιζήμιο αδιέξοδο, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει και τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στο Newsweek. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.